Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και είναι ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για επικίες στο διάστημα. Πριν από αρκετό καιρό είχα ένα βιντεάκι στο οποίο μιλούσα σχετικά με μελλοντικούς τρόπους απέγγισης του διαστήματος. Ξέρουμε ότι η παρασκηνία είναι κάτι που μας τραβάει όλους και δεν είναι τίποτα μεγαλύτερο από την παράσταση του διαστήματος. Και αυτό που όλοι ξέρουμε είναι ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτόν τον πλανήτη και θα επικοινωνήσουμε άλλους πιο μακριά από ό,τι σκεφτόμαστε. Όχι μόνο να επικοινωνήσουμε για τον δικό μας κόσμο, όπως είναι ο Άρης, η Σελήνη ή κάποια δορυφόρη του λεγόμενου συστήματος, αλλά να επικοινωνήσουμε με μακρινούς εξωπλανήτες. Σε άλλο γαλαξία, σε άλλο σύμπαν, αν υπάρχει. Μπορεί να είμαστε σίγουροι, αλλά το θέλω και αυτό σε σενάριο. Σε αυτό το βίντεο θα μεταδούμε ένα ντοκιμαντέρ μαζί. Το επιλέγεται Απικία στο Διάστημα, του Discovery Channel. Θα μιλήσω και μέσα από αυτό θα μιλήσουμε σχετικά για επικοινωνίες στο διάστημα και για τρόπους που μπορούν να επικοινωνηθούν άλλοι πλανήτες του διαστήματος. Και πρώτα πρέπει να προχωρήσουμε μακριά, να πάμε σε μακρινούς κόσμους. Πρέπει πρώτα να πάμε στους γειτονικούς μας κόσμους, δηλαδή στη Σελήνη, τον Άρη ή κάποιους άλλους δορυφόρους του λεγόμενου συστήματος. Γιατί για άλλους πλανήτες δεν μπορούμε να βρούμε, εκτός από τον Άρη, τον Ερμή ή την Αφροδίτη. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν στη στεριά για να επικοινωνηθούν, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι αέριοι γίγαντες. Όπως είναι ο Δίας, ο Χρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας. Ακόμα και ο Πλούτονας, ο οποίος δεν θεωρείται πλανήτης, αλλά κατά βάθος όμως θεωρείται και αυτός ένα πλανητικό σύστημα. Βέβαια είναι μια διαφορετική κατηγορία σε σχέση με τους πλανήτες που ξέρουμε εδώ πέρα. Είναι νάνοι πλανήτες ο Πλούτονας και όλοι οι υπόλοιποι. Έχουν ανακαλυφθεί χιλιάδες αντικείμενα μακριά από το λεγόμενο σύστημα. Έχουν ανακαλυφθεί χιλιάδες πλανήτες. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνω και ένα βιντεάκι για τις πιο παράξενες στους πλανήτες που μου δεθεί ποτέ στο διάστημα. Θα ήθελα πολύ να το κάνω. Και πάμε να το ξεκινήσουμε το ντοκιμαντέρ. Θα ακούτε αυτό, θα ακούτε και εμένα. Θα λέω και εγώ κάποια πράγματα παράλληλα. Και από τα βέβαια τα αντλώπ της γνώσης μου. Δεν κάνω τον έξυπνο, ούτε τον διαβασμένο, απλά κάνω μια κουβέντα και ξέρετε πάνω κόσμο που ενδιαφέρει να ακούσει για αυτά τα αντικείμενα που προσθέτω εγώ. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί κόσμοι που μπορεί να ενδιαφέρεται να ακούσει για επικοινωνία στο διάστημα και με αυτό το ντοκιμαντέρ που θα δούμε σήμερα θα σας λύσω και όλες τις απορίες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το ντοκιμαντέρ λέγεται στα αγγλικά Colonies in Space. Τώρα παίζει λίγο μουσική. Να, το γράφω εδώ πέρα. Space Colonies και μας δείχνει μερικούς τρόπους απήγησης της Σελήνης ξεκινάμε πρώτα και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα και ίσως να βγει και ένας τρόπος να μεταδώσουμε την ατμόσφαιρα του Άρη να τη μετατρέψουμε. Υπάρχει ένας τρόπος, θα το δούμε και σε συνέχεια. Βρισκόμαστε στο 2050 μετά Χριστό. 50 χρόνια από τώρα. Άνθρωποι ζουν κάτω από τους κρατήρες της Σελήνης, καταδικασμένοι να ζουν σε στερεοποιημένες υπόγειες πολιτείες όπου υπάρχει οξυγόνο. Κάτω από θόλους. Μακάρι. Όχι και στον Άρη. Η εισαγόμενη ζωή από τη γη αρχίζει να υλοποιείται σε έναν πλανήτη στον οποίο δεν έχει βρέξει εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Στον Άρη. Φανταζόμαστε βέβαια τον Άρη. Η φύση που βρήκαμε εκεί είναι στήρα και έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε εμείς ζωή.
Και έτσι φαντάζομαι το σημερινό Άρη σαν ένα ενδιαφέροντα πλανήτη που θα ήθελα να μελετήσω εκτενώς. Αλλά όταν φαντάζομαι να υπάρχει ζωή στον Άρη, τότε τον βρίσκω ακόμα πιο ενδιαφέροντα και πιο πολύτιμο. Αργότερα, οι κατασκευαστές της πόλης άρχισαν να εργάζονται στην επιφάνεια του Άρη, δημιουργώντας μια νέα πατρίδα, μια αποικία για τους πρωτοπόρους, που έκαναν το μεγαλύτερο χωρίς επιστροφή ταξίδι της ζωής τους. Φυσικά. Όταν πηγαίνεις σε ένα νέο πλανήτη. Όταν πας σε τέτοιους μακρινούς προορισμούς, το μόνο που θα περιμένεις είναι να γυρίσεις πίσω. Είναι εντελώς απίθανο. Όποιος θα πάει εκεί πέρα θα πηγήσει τέτοιους κόσμους, ακόμα και πιο μακριά από εμάς, θα μείνει εκεί για πάντα. Και είναι δύσκολο, το ξέρουμε όλοι, και είναι καλύτερο να πρέπει κάποιος να το συνηθίσει εύκολα για να μπορέσει να μείνει, να μείνει ευτυχισμένος. Γιατί το σημαντικό είναι να πας κάποιος ο οποίος είναι και ευτυχισμένος παράλληλα στο μέρος που θα πάει. Άλλο να μιλάμε εδώ πέρα στη γη, να πάω ας πούμε στο εσωτερικό και να ζήσω κάπου μακριά, ή ας πούμε στην Αυστραλία, στην Αμερική, και να πάω σε άλλο πλανήτη και να ζήσω εκεί πέρα για πάντα. Σε ένα περιβάλλον που θα είναι τόσο φιλόξενο και τόσο περίεργο για να επικυθεί η ζωή. Παρασύρεται στον Άρη, όπως είπε και ο αφηγητής, δεν έχει ζήσει εδώ πέρα και 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο Άρης είναι απέραντη έρημος. Οπότε δεν περιμένουμε να βρούμε πολλά πράγματα, αλλά ότι υπάρχει μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε. Μαζί σου τις καλύτερες ιδέες και να αφήσεις πίσω τα χειρότερα. Έτσι, οι άνθρωποι που θα εγκατασταθούν στον Άρη δεν θα θέλουν να επιστρέψουν στη γη, αλλά να ζήσουν εκεί και να δημιουργήσουν το μέλλον τους ή ακόμα και κάπου πιο μακριά στο ηλιακό σύστημα. Μαχάρι. Πριν από περίπου πολλά χρόνια, το 1975, στον Άρη στείλαμε τα Viking 1 και 2, τα οποία τα στείλαμε εκεί πέρα για να μελετήσουν τον μεγάλο πλανήτη. Και η επιτυχία στάθηκε μεγάλη. Καθώς τα Viking βρήκανε και νερό στους πόλους, αλλά δεν βρήκανε ενδείξει ζωής. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μας παραμένει μεγάλο και τεράστιο για τα επόμενα χρόνια. Το καλοκαίρι του 1976, δύο όμοια οχήματα Viking προσγειώθηκαν ομαλά στον Άρη. Η αποστολή των Viking ήταν η πρώτη που έστελνε λεπτομερείς εικόνες της επιφάνειας ενός άλλου πλανήτη πίσω στη Γη. Αν και δεν βρήκε τα ίχνη ζωής για τα οποία έψαχνε, εν τούτης πέτυχε να ολοκληρώσει πολύτιμα πειράματα στο έδαφος και τον αέρα του Άρη. Ήταν ένας επιστημονικός θρίαμβος. Μιας και μιλάμε για τον Άρη, και για το για τα Viking που προσδιοριστήθηκαν εκεί πέρα το 1975 με 1976, τώρα το 2021 που είμαστε τώρα, έτυχε να προσδιοριστούν εκεί πέρα και το Perseverance, η επιμονή, ένα καινούριο διαστημόπλοιο από την NASA, το οποίο θα αντικαταστήσει το Curiosity, το πιο επιτυχημένο διαστημόπλοιο στην ιστορία του Άρη. Το Perseverance που προσδιοριστήθηκε με από λίγες εβδομάδες θα εκτελέσει πειράματα και θα προχωρήσει μέσα σε μια περιοχή η οποία είναι αχαρτογράφητη από τα ανθρώπινα χέρια. Και εγώ εύχομαι να βρει ζωή. Θα εκτελέσει πειράματα βαθιά σε εμφάνιση του πλανήτη. Και θα δούμε, υπάρχει ζωή άραγε στον Άρη ή είναι όλα μια φαντασία. Εγώ ελπίζω ότι θα βρούμε ζωή. Τουλάχιστον όχι στον Άρη, αλλά τουλάχιστον σε ένα άλλο αντικείμενο σε λεγό μας σύστημα. Ίσως στην Ευρώπη του Δία, ίσως στον Τιτάνο του χρόνου, είτε σε άλλα λεγά συστήματα, αλλά τουλάχιστον δεν μπορεί να είμαστε μόνοι μας. Σωστά είπα, γιατί αν ήμασταν μόνοι μας, τότε δεν θα μας έψαχνε κανένας. Τώρα όμως που μπορεί να βρούμε άλλες μορφές ζωής, μπορεί να μην είναι με διαστημόπλια και με τεχνολογία όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, που μιλούσαμε γενικά για την τεχνολογία του διαστήματος, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια μορφή ζωής στο μέλλον. Είναι απλά η οδός για την προετοιμασία για κάτι πιο σπουδαίο. Η εξερεύνηση του διαστήματος συχνά συζητείται σαν ο μόνος στόχος της να είναι η επιστήμη. Αν κάποιος προσεγγίσει το θέμα με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν συμφέρει η αποστολή ανθρώπων στο διάστημα. Θα πετύχουμε περισσότερα με ρομπότ και ρομποτικά ακροφύσια, αλλά νομίζω... Πάλα σίγουρα ότι ρομπότ είναι πιο εύκολο να πάνε στο διάστημα παρά οι άνθρωποι, καθώς είναι πολύ κοστοφόρο. Κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ η ναύλωση αεροπλάνων για να στέλνουν τους ανθρώπους στο διαστημικό σταθμό που ξέρουμε σήμερα. Φανταστείτε πως θα είναι σε λίγα χρόνια από τώρα που υποτίθεται θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διαστημική απίκηση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
πάρα πολύ κοστοφόρο. Αυτό το ξαναλέω. Κοστοφόρο είναι πολύ σημαντικό. Καθώς δεν ξέρουμε πώς θα κοστίσει. Αλλά το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έτσι χάνουμε το νόημα. Γιατί εξερευνούμε το διάστημα επιστημονικά. Νομίζω ότι γίνεται για μια ευρύτερη ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει απότερο στόχο την επίκηση σε άλλο πλανήτη. Και ο πιο κοντινός και εύκολος πλανήτης είναι ο Άρης. Δεν στέλνουμε ανθρώπους στον Άρη για επιστημονικούς λόγους. Απλά θέλουμε να τους στείλουμε εκεί. Και ένα από αυτά που θα κάνουν είναι και η επιστήμη. Θα γράψουν και ποιήση και θα κάνουν και ό,τι άλλο κάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αν στείλουμε εμείς κόσμο στον Άρη, τα κανονικά όπως ζούμε τώρα. Ή ακόμα να στείλουμε ανθρώπους σε άλλα ηλιακά συστήματα με τεράστια διαστημόπλια. Θα είναι το ίδιο πράγμα που θα κάνουμε και τώρα. Είχαμε μεταφράσει πριν από πολλά χρόνια κάτι ελπίδες ότι με τεράστια διαστημόπλια σαν πόλεις θα μπορέσουμε να πάμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, σε άλλες γαλαξίες. Καθώς υποτίθεται ότι οι άνθρωποι θα ζούσαν πάνω στη διαστημόπλια και θα πάγονταν εκεί πέρα. Κανένας ορίζει να ανάπτει τις αποστολές που θα επιβίωνε για να δει τους πλανήτες αυτούς. Αλλά θα το έκαναν οι απόγονοι τους. Αυτή ήταν αρκετά κοστοφόρα, θα κοστίσει δισεκατομμύρια ευρώ να κατασκευαστεί τέτοια διαστημόπλια που να είναι σαν πόλεις, και θα πρέπει να κατασκευαστεί και ένα οικοσύστημα, ώστε να μπορέσει να υπάρχει οξυγόνο και υδρογόνο, για να υπάρχει νερό. Θα είναι σαν η γη να ταξιδεύει μόνη της. Αλλά επειδή δεν προβλέπω σε πολλά χρόνια από τώρα να πάμε στους άλλους γαλαξίες, θα χρειαστεί αρκετά χρόνια να στηρίξουμε τεχνολογία ώστε να μπορέσουμε να πάμε στους άλλους κόσμους σε άλλα ηλιακά συστήματα. Οπότε προς το παρόν πρέπει να παραμείνουμε στη γη. Η αποστολή των Viking είχε σχεδιαστεί να διαρκέσει 3 μήνες, αλλά τα ρομπότ στέλνουν στη γη εδώ και 6 χρόνια ένα χύμαρο από δεδομένα, μέσα στα οποία είναι και 50.000 φωτογραφίες που καλύπτουν το 97% της επιφάνειας του Άρη. Ο Μακέι όμως πιστεύει ότι ακόμα και για επιστημονικούς σκοπούς, τα ρομπότ σαν τα Viking δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις επανδρομένες αποστολές. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσουν τις επανδρομένες αποστολές στα ρομπότ, καθώς οι επανδρομένες αποστολές θα είναι μεγαλύτερες στο διάστημα και θα είναι και πιο επιτυχημένες, καθώς θα μπορούμε να στηρίξουμε ρομπότ και οχήματα για να εξερευνήσουμε εμείς τους εξωγήινους κόσμους και προπάρους στον Άρη που είναι εδώ πέρα. Και πρέπει να αναφέρω εδώ πέρα και άλλη μια ανακάλυψη που κάνει το Viking στην επιφάνεια του Άρη. Βρήκε και ένα πρόσωπο, στο οποίο πριν κατηγόρησε στην αρχή στην NASA, όλο κατασκεύασαν νοήμωνα όντα που κατηγούσαν στον Άρη. Και από τότε είχαν ανακαλυφθεί κάτι ποτάμια, τα οποία είχαν εμφανιστεί κάτι ρογμές στην επιφάνεια του Άρη, και εκεί πέρα είχαν ανακαλυφθεί διάφορα ποτάμια, διάφοροι ξηροπόταμοι. Και πολλοί είπαν ότι το κατασκεύασαν εξωγενεί πολιτισμοί. Αλλά τελικά πολλοί υποτίθεται ότι πρόκειται απλά για ένα σχεδιασμό φυσικό, φυσική φέλεση. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι με την αποστολή των ρομπότ σε άλλους πλανήτες δεν χρειάζεται να σταλούν άνθρωποι, αλλά εγώ το βρίσκω πολύ βαρετό. Μου φαίνεται σαν αντί να πάω στο Παρίσι να στείλω εκεί μια φωτογραφική μηχανή να βγάλει φωτογραφίες, να μου στείλουν να τυπώσω και να τις δω και να πω ότι πέρασα υπέροχα στο Παρίσι. Έχει δίκιο. Νομίζω ότι το κυριότερο κίνητρο είναι η ανθρώπινη εμπειρία και τελικά οι άνθρωποι θα θελήσουν να επισκεφτούν αυτούς τους άλλους πλανήτες. Αλλά γιατί να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κτίσουμε ανθρώπινες αποικίες σε άλλους πλανήτες? Για να επεκταθεί η εξέλιξη του διαστήματος από τον άνθρωπο. Θα είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσουμε άλλους κόσμους. Γιατί έτσι καταφέρει ο άνθρωπος να επικρατήσει και σε άλλα τομέα. Και σε ένα διαφορετικό τομέα, σε ένα διαφορετικό κόσμο. Σήμερα θα είναι κάτι πολύ σημαντικό να φτιάξουμε αποικίες σε άλλους κόσμους, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε το ανθρώπινο γένος. Και με απλά λόγια, ο άνθρωπος να υπάρχει παντού. Σε όλους τους πλανήτες, σε όλο το τελικό μας σύστημα. Εντάξει, θέλουμε εμείς να γίνουμε το κυριαρχόν σε όλο το σύμπαν, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, το ξέρω. Απλά δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε με άσχημο τρόπο τους κόσμους αυτούς. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με ειρήνη, να ερχόμαστε ειρηνικά. Ο Ρόμπερτ Ζούμπριν είναι διαστημικός μηχανολόγος και έχει προτείνει έναν τρόπο αποστολής ανθρώπων στον Άρη. Αλλά προχωράει ακόμα παραπέρα. Γι' αυτόν, ο Άρης τον 21ο αιώνα θα είναι τα νέα σύνορα. Ο τόπος όπου θα κατοικήσουν άνθρωποι από τη γη.
Τα σύνορα στη γη έχουν κλείσει. Αν δεν θέλουμε η γη να μαραζώσει, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέα σύνορα. Και αυτά βρίσκονται στο διάστημα. Και πρώτο στη λίστα είναι ο Άρης. Αλλά το να επικύψουμε στον Άρη είναι μια πράξη δημιουργίας. Μια δημιουργία ενός νέου κλάδου πολιτισμού. Μια δημιουργία μιας νέας κουλτούρας. Με άλλα λόγια, δεν θα το κάνουμε για μας. Και επίσης να σημειώσω χάρη, αν γεννηθούν άνθρωποι στον Άρη και έρθουν στη γη κάποια στιγμή όταν επικυθεί πλέον ο πλανήτης, θα είναι αρεανοί. Οι πόντοι αρεανοί που θα έρθουν στη γη θα είναι άνθρωποι. Είναι απλό. Τι για τους αρεανούς. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Σίγουρα. Αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία, ξεκινώντας το 1960 με την αποστολή ζώων σε τροχιά με βαλιστικούς πυράβλους. Χιμπατζίδες, σκύλους, αράχνες. Αυτός ο χιμπατζής επέστρεψε ασφαλής, αλλά τότε ήταν άγνωστο κατά πόσο θα μπορούσαν και οι άνθρωποι να επιβιώσουν στο διάστημα. Αρχή της δεκαετίας του 1960, ο πρόεδρος Τζον Κένεντι πίστεψε ότι είχε φτάσει η μεγάλη στιγμή της δεκαετίας. Να επικύψουμε άλλο κόσμο. Τα βαγόνια του διαστήματος ήταν έτοιμοι. Να φτάσουμε σε άλλο κόσμο. Πριν από πολλά χρόνια ρώτησα τον Βρετανό εξερευνητή George Mallory, που πέθανε στο Everest, γιατί ήθελε να σκαρφαλώσει στην κορυφή του. Γιατί είναι εκεί. Και εκείνος απάντησε, γιατί είναι εκεί. Λοιπόν, Το 1962 ο Κένεντι έκανε αυτή την ομιλία στο Πανεπιστήμιο Ράις που ακόμα αντυχεί στα αυτιά μας. Γιατί αυτός ο στόχος θα βοηθήσει να ανασυντάξουμε και να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και τις δραστηριότητες μας. Πιθανά αυτή είναι η πιο ευθύνη. Πολλοί δεν πίστευαν τον Κένεντι εκείνη τη στιγμή και ο γρηγόρης ότι είναι και ο σωγήινος, καθώς ελπίζει ότι κάποια στιγμή το διάστημα θα καταφέρει να επικυθεί από τον άνθρωπο. Αλλά έκανε λάθος. Είναι πράγματι. Μας περιμένει εκεί, όπως έλεγε και ο Μάλλορι στο Everest, ο οποίος πέθανε δυστυχώς στο Everest, μετά γύρω στο 1923, προσπάθησε να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα επικύσει στο Everest, δεν τα κατάφερε, καθώς πέθανε μέσα στην κατάσταση της ανάβασης, και το σώμα του βρέθηκε πολλά χρόνια αργότερα, το 1999, έλεγε, είναι εκεί, μας περιμένει. Λέει ότι πρέπει να τολμάς να αναλαμβάνεις τέτοιες προκλήσεις. Αν θέλεις να εξελιχθείς, πρέπει να έχεις τη βούληση. Και ο Κένεντι και η γενιά του είχαν τη βούληση να το κάνουν. Επιλέγουμε να πάμε στο φεγγάρι. Επιλέγουμε να πάμε στο φεγγάρι. Και πήγανε. Τα κατάφερε οι Αμερικάνοι. Επιλέγουμε να πάμε στο φεγγάρι αυτή τη δεκαετία και να κάνουμε και τα άλλα πράγματα. Όχι επειδή είναι εύκολα, αλλά επειδή είναι δύσκολα. Επιλέγουμε να πάμε στο φεγγάρι, όχι επειδή είναι εύκολα, αλλά επειδή είναι δύσκολο. Οι Αμερικάνοι βοηθούν τα δύσκολα. Είναι μια πράξη που βασίζεται στην πίστη και στο όραμα. Γιατί δεν ξέρουμε τι πλεονεκτήματα μας περιμένουν. Αλλά το διάστημα είναι εκεί. Το διαστημικό πρόγραμμα έγινε το αποκορύφωμα της αισιοδοξίας του 20ου αιώνα και ένα μεθυστικό μείγμα παθιασμένης τεχνολογίας και ανθρώπινης τόλμης έδειχνε ότι μπορεί να κατορθώσει τα πάντα. Πρώτη στάση το φεγγάρι, η επόμενη τα αστέρια. Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα του Απόλλου? Φυσικά δεν ήταν η απόκτηση των 100 κιλών σεληνιακών βράχων. Το πραγματικό πλεονέκτημά του ήταν μια γενιά νέων που ήταν εμπνευσμένη να προσφέρει στην επιστήμη και να συμμετέχει σε μια μεγάλη περιπέτεια στην πρωτοπορία του ανθρώπου στο διάστημα. Ήμουν 9 χρόνων όταν ο Κένεντι έβγαλε το λόγο του και ήθελε να μας στείλει στο φεγγάρι. Ήμουν ένα από τα παιδιά του Απόλλου. Η ανθρώπινη φιλοδοξία είχε συσσωρευτεί πάνω στις πιο ισχυρές μηχανές πυράβλων που είχαν ποτέ κατασκευαστεί. Και άλλα παιδιά του Απόλλου είδαν τη φαντασία τους να καρπάζει σε ένα καινούριο διαστημικό μέλλον.
Παιδιά όπως ο Μάρσαλ Σάββας. Για μένα το κλειδί της όλης ιδέας του ανθρώπου στο διάστημα ήταν η πρώτη πτήση σε χαμηλή τροχιά κοντά στη Σελήνη. Αυτό με εντυπωσίασε περισσότερο και από την ίδια την προσελήνωση, γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που βγήκαν στο διάστημα. Άφησαν τη γη και δεν πετούσαν απλά σε τροχιά. Ήταν εκεί, έξω στο μακρινό διάστημα. Διέχεσαι 3 μέρες το ταξίδι στη Σελήνη. Τώρα θα διαρκέσει λιγότερο από 1 μέρα. Με τα διαστημικά λεωφορεία και το πώς κοιτάγουμε αυτές τις απικίες με τους διαστημικούς σταθμούς. Και ταξιδεύαμε με ένα ημιφορτηγό Volkswagen σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι γιάπηδες χίπηδες στην ιστορία. Παραμονή Χριστουγέννων του 1968 βρισκόμασταν στη Ρόδο, με πολύ κακό καιρό, με καταρακτώδη βροχή και μαύρο σκοτάδι. Ήμασταν όλοι στριμωγμένοι στο μικρό φορτηγό μας και ακούγαμε στο ραδιόφωνο τις φωνές αυτών των πρώτων πραγματικών διαστημανθρώπων να έρχονται από τα βάθη του διαστήματος. Και αν και δεν ήμουν πολύ θρήσκος, όταν άρχισαν να διαβάζουν από τη γένεση την παραμονή των Χριστουγέννων, τους άκουγα από το διάστημα και συγκινήθηκα τρομερά. Λογικό. Στην αρχή, ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Και η γη δεν είχε μορφή. Και υπήρχε κενό και σκότος. Και το πνεύμα του Κυρίου κινήθηκε πάνω από το ίδιο. Και ο Θεός είπε να γίνει φως. Άγγιξε πολύ τη ζωτική χορδή μου που έλεγε ότι αυτό είναι το μέλλον και όχι το μέλλον της ανθρωπότητας, αλλά το προσωπικό σου μέλλον. Αυτοί οι τύποι μιλούσαν στην καρδιά σου. Και το πλήρωμα του Απόλλου 8 σας καληνυχτίζει. Σας εύχεται καλή τύχη. Καλά Χριστούγεννα και ο Θεός να σας ευλογεί όλους εσάς στην ευλογημένη γη. Δεν σημαίνει ότι όποιος δεν είναι θρήσκος δεν πάει στο φεγγάρι, δεν επιλέγουν έτσι η NASA ή οποιαδήποτε άλλη αποστολή ποιος θα πάει στο Σελήνη ή στον Άρη ή σε οποιαδήποτε άλλο, δεν επιλέγουν ανάλογα με τη θρησκεία, επιλέγουν ανάλογα με την ικανότητα και τη σοφία. Γιατί όποιος φιλοσοφήσει αρκετά θα καταλάβει την ευτυχία και τον πόρο για πώς θα μπορέσει να ηγηθεί μια τέτοια αποστολή. Καθώς ο Απόλλο 11 ξεκίνησε για το φεγγάρι στις 16 Ιουλίου του 1969, η κορυφή του Everest ήταν έτοιμη να κατακτηθεί μόλις 8 χρόνια από τότε που ανακοίνωσε ο Κένεντι για πρώτη φορά τον αγώνα για την κατάκτηση της Σελήνης. Πάρα πολλά χρόνια δαπανήθηκαν για τον άνθρωπο για να μπορέσει να κατακτήσει τη Σελήνη. Τόσες παρελάσεις στις πολιτείες, τόσα λεφτά δαπανήθηκαν. Τα οχήματα και οι διαστημοσυσκευές που εγκαταλείφθηκαν στη Σελήνη για διάρκεια της απογείωσης. Μα τυράνε ότι η προσελήνωση ήταν κάτι φτιαχτό. Ήταν κάτι πραγματικό. Την ώρα που οι αστροναύτες του Απόλλου 17 άφηναν το φεγγάρι στις 14 Δεκεμβρίου του 1972, έσβηναν και τα σχέδια μεταφοράς ανθρώπων στο ηλιακό σύστημα. Από τότε, κανείς δεν έχει φύγει από την τροχιά της γης. Δυστυχώς.
Θα έπρεπε να ήμασταν ήδη στον Άρη. Αν συνεχίζαμε το διαστημικό πρόγραμμα με τον ίδιο ρυθμό των Απόλων της δεκαετίας του 60, το 1981 θα είχαμε ανθρώπους στον Άρη. Είχαμε τότε τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε ανθρώπους στο φεγγάρι. Είχαμε το 85% των δυνατοτήτων που χρειάζονταν για εγκατάσταση ανθρώπων στον Άρη και έκαψαν το στόλο. Είναι σαν να έχει επιστρέψει ο Κολόμβος από τον νέο κόσμο, έχοντας κάνει μία ανακάλυψη. Και ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλα να του έλεγαν: «Λοιπόν, κάψε τα πλοία». Στο γυμνάσιο και στα κολέγια, χιλιάδες περίμεναν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους σαν αστροναύτες. Για αυτούς, το μέλλον ήταν το διάστημα. Όπως είχε περισσότερους αστροναύτες, θα μένουν το διάστημα. Στο τέλος της εφηβείας του, ο Μάρσαν Σάββατς ήταν πεπισμένος ότι θα συμμετείχε στην επόμενη και πολύ πιο επικίνδυνη περιπέτεια. Βασικά, ήθελα να πάω στον Άρη. Δεν με ενδιέφερε αν θα ήμουν ο πρώτος, ο πεντηκοστός ή ο εκατοστός. Απλά ήθελα να πάω στον Άρη και εκείνη την εποχή ήταν μια εφικτή φιλοδοξία. Θα υπήρχε ένας μόνιμος σταθμός 100 ανθρώπων σε μόνιμη τροχιά στο διάστημα. Μία απικία στη Σελήνη και άνθρωποι στον Άρη στις αρχές της δεκαετίας του 80 που συμβάδιζε τέλεια με τα σχέδιά μου. Αλλά η ιστορία πήρε άλλη στροφή. Δυστυχώς δεν έγινε. Όλο το διαστημικό πρόγραμμα από όλο ματαιώθηκε και δεν πήγαμε πουθενά. Ούτε καν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Σελήνη δεν πήγαμε. Μόνο σε τροχιά γύρω από τη Γη. Απογοητευμένος από την όλη τροπή και ψάχνοντας για κάτι άλλο. Όμως ξαφνικά εμφανίζεται ένας απόφυτος του τμήματος αστρονομίας, ο Τζέραντ Ο'Νιλ, για να μας μιλήσει. Και μας κάνει μια παρουσίαση με διαφάνειες, με απικίες στο μέγεθος φόλων και αυτό άναψε και πάλι τη φλόγα μέσα μου. Χρονικά, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δούμε τις πρώτες μεσαίες σφαιρικές απικίες στη δεκαετία του 90, με διάμετρο αρκετών εκατοντάδων μέτρων και μία περίμετρο περίπου 2 χιλιόμετρων. Ένα μέγεθος που το ανθρώπινο γένος θεωρεί πολύ ελκυστικό, όπως παραδείγματος χάρη είναι το νησί Κάπρι ή η πόλη Καρμέλ της Καλιφόρνια ή κάποια όμορφα προάστια του Λονδίνου. Δυστυχώς είχαμε πολλές τις ιδέες, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα από αυτά. Σε συμπόλεις ήταν μια φαντασία. Ο Νιλ ήταν ένας ευφυής καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου του Πρίνστον στο Νιου Τζέρσι. Αλλά η γυναίκα του, η Τόσα, θυμάται πως το πάθος του για τις απικίες του διαστήματος ξεκίνησε σε τάξεις όπου οι μαθητές του δεν είχαν υπόβαθρο φυσικών επιστημών. Δίδασκε ένα καινούριο μάθημα για μαθητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για φυσική, αλλά έπρεπε να παρακολουθήσουν ένα υποχρεωτικό μάθημα που λεγόταν Φυσική για Ποιητές. Όταν οι πρώτοι άνθρωποι πατούσαν στη Σελήνη το 1969, ο Νιλ ξεκίνησε μάλλον ένα αστείο και ρώτησε τους μαθητές του αν θα μπορούσαν όλοι μαζί να φύγουν από τη γη για πάντα. Θα είναι η επιφάνεια της γης μακροπρόθεσμα το σωστό μέρος για ένα τεχνολογικό πολιτισμό? Θα είναι μια επιφάνεια ενός πλανήτη το σωστό μέρος ενός διευρυνόμενου πολιτισμού? Και η απάντηση αποδείχθηκε ότι ήταν όχι. Ο Νιλ ήθελε να κτίσει τις διαστημικές του πόλεις μεταξύ γης και σελήνης και είχε ονομάσει αυτό το μέρος Υψηλή Μεθόριος. Αλλά πρώτα θα έπρεπε να πάρουν σε σοβαρά την ιδέα του. Θα χρειαζόντουσαν 5 χρόνια και έγινε μάλλον τυχαία μετά από μία δημόσια ομιλία στο πριν. Δυστυχώς έπρεπε να πάρουν να κτίσουμε τις πόλεις αυτές και να τις στείλουμε στο διάστημα. Ο Τζέρι αποφάσισε να συγκεντρώσει όσο πιο πολλούς ενδιαφερόμενους μπορούσε και ο Walter Sullivan, που ήταν ο κορυφαίος επιστημονικός συγγραφέας της New York Times, αποφάσισε ότι ήταν κάτι σημαντικό. Το δημοσίευσαν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που στη στιγμή άλλαξε τη ζωή μας. Αλλά αυτό το όνειρο της ζωής σε ανθρώπινες απικίες που θα περιστρέφονταν ελεύθερα στο διάστημα δεν προχώρησε ουσιαστικά. Εκείνος πέθανε από λευχαιμία το 1992. Ο
Τζέρι βέβαια λαχταρούσε να πάει. Πάντα λέγαμε να πάμε μαζί. Ήθελα να κάνω το πρώτο εστιατόριο στο διάστημα. Ήταν πάντα το όνειρό μου. Προφανώς δεν θα πραγματοποιηθεί, αλλά ακόμα ελπίζω να πάω. Ποτέ δεν ξέρεις. Δυστυχώς δεν τα καταφέρανε. Δεν ξέρω να τις πωλήσει ποτέ. 30 χρόνια μετά την πρόταση του Ονίλ για διαστημικές αποικίες σε τροχιά, έχει εκδηλωθεί η ιδέα μετατροπής των πλανητών ώστε να μπορούν να κατοικηθούν από ανθρώπους. Αυτό λέγεται γεωμορφοποίηση. Είναι μια μέθοδος που έχει εφαρμοστεί κυρίως στον Άρη και σχεδιάζουν οι επιστήμονες να φτιάξουν αυτό στον Άρη, ώστε να μετατρέψουν την επιφάνειά του και την ατμόσφαιρά του να είναι βιώσιμη με τη γη. Και να είναι δηλαδή όπως ήταν, ο Άρης πριν περίπου 4 εκατομμύρια χρόνια. Όπου έχουν υπολογίσει οι επιστήμονες ότι ο Άρης ήταν ένας κατοικίσμος πλανήτης πριν από 4 εκατομμύρια χρόνια. Ο Μάρσαλ Σάββατς πιστεύει ότι η χημεία μας να επικοινωνεί σε άλλους πλανήτες και να τους κάνουμε σαν το δικό μας είναι χαραγμένη στην ψυχή μας. Οι άνθρωποι νιώθουν μέσα τους βαθιά την ανάγκη και την αγάπη για φυσική ομορφιά και το μεγαλείο του πλανήτη Γη. Τα δέντρα, τα λουλούδια, τους καταράκτες, οι πεταλούδες, αυτά είναι που μας συγκινούν. Και αυτά θα χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη εμπειρία των επικοιών του διαστήματος από εδώ και πέρα. Και αυτό που θα καταπλήξει τους ανθρώπους θα είναι πόσο γήινη και παραδεισένια θα είναι αυτή η μορφή ζωής. Ο Σάβιτς πιστεύει ότι το φεγγάρι είναι ικανό να διατηρήσει πολλά ανθρώπινα στοιχεία. Πώς μπορείς όμως να δημιουργήσεις ένα γήινο περιβάλλον σε ένα τόσο άγωνο και χωρίς οξυγόνο πλανήτη όπως είναι το φεγγάρι και να ζήσουν άνθρωποι εκεί? Ένας τρόπος είναι να μετατρέψεις τους κρατήρες σε βιόσφαιρες, αυτάρκες νησίδες ζωής. Δηλαδή θα είναι μια νησίδα μέσα με νερό, δέντρα και ανθρώπους και θα είναι με έναν θόλο από πάνω, ώστε να είναι στεγνοποιημένο, γιατί η σελήνη δεν έχει οξυγόνο, ούτε υδρογόνο, ούτε τίποτα. Είναι ένας εντελώς, όπως είπε και ο φοιτητής, ένας εντελώς άγωνος κόσμος. Και αυτό θα κρατήσει την βιόσφαιρα να είναι σταθερή. Δεν θα βγαίνεται από καθόλου, θα είναι μέσα στις κρατήρες. Οπότε είναι ένα θαυμαστό σενάριο και ένα πρέπει πιθανά. Κάτω από θόλους, από σιλικόνη και νερό, θα υπάρχει μία όαση από βλάστηση που θα έχει εισαχθεί από τη γη. Οι άνθρωποι που θα ζουν στη βαρύτητα της σελήνης θα έχουν μόνο το 1/6 του βάρους της γης. Σε αυτούς τους θόλους με οξυγόνο θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα αρχαίγωνο όνειρο. Να πετάξουμε. Με το 1/6 της βαρύτητάς του, ένα ανθρώπινο όν θα μπορεί να πετάει από μόνο του. Βάζεις τη στολή σου με τα ανάλαφα φτερά, πετάς από το κλαδί αυτού του πανύψηλου δέντρου. Μπορεί να σπάσεις τα δικά σου φτερά και χτυπώντας τα χέρια σου να πετάξεις στον αέρα σαν ένα γιγάντιο πουλί. Γίνεται. Στην σελήνη, όχι στη γη. Και φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι συνηθισμένοι σε χαμηλότερη βαρύτητα από ό,τι στη γη. Δεν μπορεί να μην μπορούν να περπατήσουν στη γη. Ήταν συνηθισμένοι σε χαμηλότερη βαρύτητα. Είναι γνωστό ότι το φεγγάρι είναι πλούσιο σε σίδηρο, αλουμίνιο και παγωμένο νερό που είναι αρκετά, όπως πιστεύει ο Μάρσαλ, για να χτιστούν εκεί εργοστάσια. Εξάγωνο νερό. Όταν πατήσεις το φόδι σου στο φεγγάρι, μπορείς να δημιουργήσεις πολύ γρήγορη ανάπτυξη και θα υπάρξουν πολλοί αιώνες μεγάλης βιομηχανικής δραστηριότητας, σαν να λέμε το Σικάγο του μέλλοντος, όπου θα προσπαθήσουν να φτιάξουν εκείνη την υποδομή που θα επέτρεπε τη διαβίωση του ανθρώπινου γένους στο φεγγάρι.
έχουμε στον Άρη. Τι μπορούμε να κάνουμε στον Άρη. Μετά το Φεγγάρι, η επόμενη υποψήφια ανθρώπινη απικία είναι ο Άρης. Αυτός όμως είναι ένας απαγορευμένος τόπος. Ο μέσος όρος θερμοκρασίας είναι μείον 25 βαθμοί Κελσίου και στους παγωμένους πόλους είναι μείον 80 βαθμοί. Έχει πόλους ο Άρης. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποτε ο Άρης ήταν ένας υγρός και θερμός πλανήτης όπως η Γη. Οι χαραματιές στην επιφάνεια υποδεικνύουν ότι κάποτε υπήρχαν θάλασσες και ποταμοί. Πού πήγε το νερό λοιπόν? Εξελίχθηκε. Έχει εγκλωβιστεί στους δύο παγωμένους πόλους, αλλά μπορεί να υπάρχει και νερό κάτω από την επιφάνεια. Στο θάλασσα. Έχει και άλλα στοιχεία που μπορούν να μετατρέψουν την ατμόσφαιρα σε βιώσιμη και όχι μόνο στα όρια μερικών θόλων, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Άρης έχει όλους τους πόρους που χρειάζονται για τη συντήρηση της ζωής. Στην επιφάνειά του υπάρχει άνθρακας, διοξίδιο του άνθρακα και νερό. Τώρα είναι παγωμένο, αλλά μπορεί να λιώσει. Υπάρχει και άζωτο και ηλιακό φως. Υπάρχουν όλα τα υλικά που χρειάζονται για τη λειτουργία μιας βιόσφαιρας και ίσως και ενός αυτάρκους πλανήτη. Η επόμενη πρόκληση θα είναι να θερμανθεί ο πλανήτης και να μετατραπούν αυτά τα υλικά από την παγωμένη κατάσταση που βρίσκονται στην επιφάνεια σε μορφή αερίων στην ατμόσφαιρα και πάλι. Και αυτό έχουμε μάθει να το κάνουμε στη Γη. Εξαπολύουμε στην ατμόσφαιρα αέρια που δημιουργούν το φαινόμενο της που είναι χιλιάδες φορές πιο αποτελεσματικό και δημιουργούμε ένα κάλυμα γύρω από τη Γη και την κρατάει ζεστή. Βέβαια, αυτό... Δηλαδή είναι σαν να δημιουργήσουμε ένα τεχνητό φαινόμενο θερμοκηπίου. Με λίγα λόγια. Αλλά στον Άρη είναι αυτό που χρειάζεται. Για να δημιουργήσεις αυτά τα αέρια χρειάζεσαι άνθρακα, υδρογόνο, χλώριο και φθόριο. Και όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν στον Άρη. Θα μπορούν να εξαχθούν από την επιφάνειά του, να αναμειχθούν σε αυτοματοποιημένα εργοστάσια και να διαχυθούν στην ατμόσφαιρα σε μεγάλες ποσότητες μέσα από καμινάδες. Θα πυροδοτήσουν ένα αφηνιασμένο φαινόμενο θερμοκηπίου, οι παγωμένοι πόλοι θα λιώσουν και η επιφάνεια του Άρη θα μεταμορφωθεί σε κάτι που θα μοιάζει πολύ με τη Γη. Θα εμφανιστούν μεγάλοι ωκεανοί και λίμνες και η ατμόσφαιρα θα αρχίζει να πυκνώνει και να αλλάζει. Η μέση θερμοκρασία του Άρη θα ανέβει από μείον 25 βαθμούς σε λίγους βαθμούς πάνω από το 0. Και αυτό μπορεί να γίνει σε χιλιάδες χρόνια από τώρα. Θα χρειαστούν χιλιάδες χρόνια να μπορέσει να γίνει αυτό. Δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Να. Θα ξυπνήσει μια μέρα, θα είναι ο Άρης σε τη Γη. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια. Πρέπει να πάμε στον Άρη, να κατασκευάσουμε τα εργοστάσια, μετά να αναπηκυθεί ο πλανήτης και μετά να κάνουμε όλα αυτά. Τότε μπορούν να εισαχθούν απλά οικοσυστήματα σαν και αυτά που υπάρχουν στην Ανταρκτική και την Αρκτική. Η πρώτη θετική ζωή που θα υπάρξει στην επιφάνεια του Άρη θα είναι λίγο μεγαλύτερη από τα φύκια. Αλλά θα είναι η αρχή της καταπράσινης βλάστησης του Άρη. Οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι ο Άρης μπορεί να ζεσταθεί και να έχει σχετικά πυκνή ατμόσφαιρα περίπου σε 100 χρόνια. Και θα είναι πολύ αποτελεσματικό όταν μπορούμε να παγιδεύουμε την ηλεκτρική ενέργεια. Και όσο η ατμόσφαιρα γίνεται πυκνότερη και ο πλανήτης ζεσταίνεται, θα μπορούν να εισάγονται όλο και πιο εξελιγμένες μορφές ζωής. Και ο Άρης θα επαναλάβει την ιστορία εξέλιξης της Γης, αλλά πολύ πιο γρήγορα, γιατί θα έχει τη βιολογία της Γης για να σε βοηθήσει στο γρήγορο ξεκίνημα. Είναι πιθανό ότι αν ο Άρης ζεσταθεί αρκετά, σε 100 περίπου χρόνια, να υπάρξουν πραγματικά δάση. Μπορεί να υπάρξουν δάση από πεύκα που θα έχουν αναπτυχθεί στις πλαγιές των βουνών του. Ο Κρίστοφερ Μακέι πιστεύει ότι η εισαγωγή της ζωής στον Άρη είναι υποχρέωση των ανθρώπων, μια και είναι τα πιο εξελιγμένα όντα στη Γη. Πιστεύω ότι απλές μορφές ζωής και μικρόβια θα υπάρχουν σε κάθε πλανήτη που έχει νερό και μοιάζει έστω και λίγο με τη Γη. Η ζωή μπορεί να υπάρξει παντού, αλλά η ευφυΐα είναι κάτι διαφορετικό. Θα έλεγα ότι η ευφυΐα είναι τόσο σπάνια που μπορεί να είναι μοναδική στη Γη. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να εγκαταλείπαμε την ευφυΐα μας και να δρούσαμε σαν οποιοδήποτε άλλο ζώο.
Πρέπει να σκεφτόμαστε το ρόλο μας σαν ευφυή πλάσματα στην κοινωνία και τι μπορούμε να προσφέρουμε. Και νομίζω πως η απάντηση είναι να εξαπλώσουμε τη ζωή πέρα από τα σύνορα της γης. Και μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Είναι ένας στόχος αντάξιος του είδους μας. Όντως. Θα είναι σαν να χτίζουμε πυραμίδες και καθεδρικούς ναούς. Είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε στο υπόλοιπο σύμπαν. Ο Άρης θα είναι σαν όλα τα σύνορα που έχει αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Προκλητικά και φιλόξενα, αλλά και επικίνδυνα. Αλλά τι θα ήταν αυτό που θα οδηγούσε ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε ένα ταξίδι που θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και ένα χρόνο σε ένα μακρινό πλανήτη. Μια απάντηση μπορεί να βρεθεί μέσα από τα ίδια γεγονότα της αμερικανικής ιστορίας. Στο 19ο αιώνα, μια ιδέα κυρίευσε τους ανθρώπους αυτής της χώρας και τους έστειλε κατά χιλιάδες προς τη Δύση με βαγόνια τρένου. Και δεν πήγαιναν μόνο για να βρουν την προσωπική τους τύχη, αλλά κατάλαβαν ότι θα συμμετείχαν σε κάτι πολύ σπουδαίο. Την ίδρυση ενός υπηρετικού έθνους που θα βασιζόταν στις αρχές της προόδου και της ελευθερίας. Πιστεύω ότι όταν πολύ σύντομα θα είναι τεχνολογικά εφικτή η απήχηση του Άρη, πάρα πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να συμμετέχουν παρά τις μεγάλες δυσκολίες. Είμαστε ένα έθνος που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που ήθελαν να δοκιμάσουν την πρόκληση των νέων συνόρων και αν δεν το έκαναν, δεν θα ήταν αντάξει των ανθρώπων που τους έφεραν μέχρι εδώ. Γιατί τότε θα μιλούσαμε πλέον για παρακμή, αποσύνθεση και καταστροφή. Βρήκε τον τρόπο πώς να μεταφέρει σχετικά φθηνά τους πρώτους ανθρώπους στον Άρη, γνωστό σαν ταχεία του Άρη, και είναι μια ιδέα που υιοθετήθηκε από την NASA. Χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνική για να εξερευνήσουμε τον Άρη, που χρησιμοποίησαν και οι πρωτοπόροι στη Γη και ήταν ένα εξερευνητικό ταξίδι πρώτα και μετά ακολουθούσε η επίκηση της επικράτειας. Πρώτα, εκδοξεύσαμε στον Άρη ένα μη επανδρομένο όχημα που θα επέστρεφε στη Γη. Πετάει μέχρι τον Άρη και χρειάζεται 8 μήνες για να φτάσει εκεί. Προσεδαφίστηκε στον Άρη και μετά αντλήσαμε από τον αέρα διοξίδιο του άνθρακα. Αναμειγνύοντας το με λίγο υδρογόνο που είχαμε στείλει από τη Γη, δημιουργήσαμε μια μεγάλη ποσότητα οξυγονικού μεθανίου που είναι προωθητικό πυράβλων. Και έτσι είχαμε ένα όχημα γεμάτο με καύσιμα για την επιστροφή στη Γη που περίμενε στην επιφάνεια του Άρη. Εκτοξεύησε από τη Γη το νέο πύραυλο που στέλνει το πλήρωμα στον Άρη με μεσαίου μεγέθους σκάφους, μια και τους περιμένει εκεί το όχημα επιστροφή στη Γη. Προσεδαφίζονται στον Άρη κοντά στο όχημα. Χρησιμοποιούν τους σκάφους τους για τη διαμονή του στον Άρη για 1,5 χρόνο και μετά επιστρέφουμε το όχημα αυτό στη Γη αφήνοντας το σκάφος που έζησαν στον Άρη. Κάθε φορά που το κάνεις αυτό, προσθέτεις κι άλλο ένα σπίτι στη βάση στον Άρη, δημιουργώντας την αρχή της πρώτης ανθρώπινης αποικίας. Από τον Άρη σημαίνει ότι λίγες προμήθειες μπορούν να μεταφερθούν εκεί από τη Γη. Έτσι, οι πρώτοι άπικοι θα πρέπει να εξορίξουν τα πρώτα υλικά κατασκευής, να μαζέψουν οξυγόνο και να δημιουργήσουν τροφή από τον ίδιο τον Άρη. Αλλά σύντομα θα μάθουν την τεχνική του να ζήσουν σε ξένο πλανήτη. Ίσως λοιπόν, σε 50 χρόνια από σήμερα, θα μπορούμε να είμαστε αυτάρκοι στον Άρη και θα μπορούμε να ταξιδεύουμε εκεί σχετικά φθηνά. Και σε αυτό το σημείο είναι που πιστεύω ότι θα αρχίσει η μεγάλη μετανάστευση στον Άρη.
Ποιος θα το κάνει αυτό? Ίσως άνθρωποι που ψάχνουν την περιπέτεια. Ίσως κάποιοι που θα σταλούν εδώ σαν πρόσφυγες. Μπορεί να είναι και κάποια θρησκευτική οργάνωση που πιστεύει ότι χρειάζεται να δημιουργήσει ένα καινούριο κόσμο. Όταν το ταξίδι είναι εφικτό, ο κόσμος θα ταξιδέψει. Πιστεύω ότι 50 χρόνια μετά από αυτό θα ζουν στον Άρη πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι. Θα ήθελα να ζήσω κοντά στο νερό και να έχω θέατα βουνά. Όπως παραδείγματος χάρη στις ακτές της Ελλάδας ή κοντά στις μεγάλες λίμνες ή στη Μεσόγειο. Και δίπλα τους θα έχεις ολόκληρες οροσειρές από βουνά που θα κατευθύνονται προς τη Δύση. Ο συγγραφέας Kim Stanley Robinson φαντάζεται από το σπίτι του στη Βόρεια Καλιφόρνια πως θα είναι η ζωή στο μεταμορφωμένο Άρη. Αλλά οι εμπνεύσεις για τα μυθιστορήματά του είχαν σαν αφετηρία τις εικόνες από τα υπέροχα τοπία του Άρη που είχαν στείλει στη γη τα Viking. Μου άρεσε ο Άρης σαν τόπος. Μου άρεσε να περνάω τον καιρό μου σε βουνά με υψόμετρο πολύ πάνω από τις γραμμές των δασών και των ερήμων της Αμερικανικής Δύσης. Κι έτσι, όταν έφτασαν τα δεδομένα του Viking, έδειξαν τα απίθανα τοπία του Άρη. Αυτά τα χαρακτηριστικά τράβηξαν τα προσοχή. Όντως, ήταν πολύ ωραία η φωτογραφία των Viking. Ήταν υπέροχο μέρος για ταξίδι. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Το Viking ανακάλυψε ότι ο Άρης ήταν το όνειρο κάθε τουρίστα. Έχει πολύ δυναμικά χαρακτηριστικά. Έχει τεράστια ηφαίστεια, τα περισσότερα είναι ανενεργά. Το πιο ψηλό είναι το Olympus Mons, ή αλλιώς το Olympus. Το οποίο έχει μέγεθος 26 χιλιόμετρα πλατή και πάνω από 25 χιλιόμετρα μεγάλο, δηλαδή είναι πάνω 3 φορές το Everest, δηλαδή θα χρειαστούμε ένα βουνό 3 φορές το Everest για να μπορέσει να φτάσει στην κορυφή του. Έχει τεράστια φραράγια, το μεγαλύτερο είναι ο Βάλης Βαϊνέρης, έγινε 3 φορές το Grand Canyon και πολλά άλλα. Είναι ένα χάσμα μήκους 4 χιλιόμετρων, βάθος 8 και φάρδος 200 χιλιόμετρων και είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το φαράγγι του Grand Canyon. Το Olympus Mons είναι ένα ασβησμένο ηφαίστειο που περιψώνεται 26 χιλιόμετρα πάνω από τις κοιλάδες που το περιτριγυρίζουν. Είναι 3 φορές ψηλότερο από το Everest. Παρόλη την ποικιλία του, ο Άρης είναι μια τεράστια άδεια έρημος. Θα πρέπει να μείνει έτσι? Όχι. Θα πρέπει να αλλάξει. Προβλέπει μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ των υπέρμαχων ενός ανέγκυχτου κόκκινου Άρη και αυτών του καταπράσινου Άρη. Η διαμάχη μεταξύ κόκκινου και πράσινου Άρη στα βιβλία μου έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν αγαπήσει τον Άρη όπως είναι τώρα και η ιδέα μετατροπής του σε γήινες συνθήκες θεωρείται βεβαίωση. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή, πολύ ευκολότερο να ζούσαμε στον Άρη αν τον τροποποιούσαμε ώστε να έχει λιγότερο θανατηφόρα ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν, είναι αναπόφευκτη μια διαμάχη των κόκκινων και των πράσινων. Αργά ή γρήγορα ο Άρης θα μεταμορφωθεί και θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν υπαίθριοι όπως κάνουν στη γη, με μόνη διαφορά ότι θα έχουν το 1 τρίτο της βαρύτητας. Νομίζω ότι οι αριανοί του μέλλοντος θα απορούν γιατί κάποιοι θα ήθελαν να ζουν με βαρύτητα 100% όπως βαδίζουμε εδώ στη γη, αντί να πηδάμε από τετράγωνο σε τετράγωνο όπως κάνει μια γαζέλα ή ένα καγκουρό. Όπου και να επιλέξουν να ζήσουν οι άνθρωποι, στο φεγγάρι, στον Άρη ή ακόμα παραπέρα, ένα είναι σίγουρο. Αν μείνουν μόνιμα, η εμφάνισή τους θα αλλάξει από τη διαφορά της βαρύτητας, του ηλιακού φωτός, του οξυγόνου και άλλων επιρροών. Όντως, σαν αριανή είπε ότι άλλο δεν φτάσουν από τον Άρη. Αυτών των ειδών των περιβαλλόντων θα αλλάξουν τους ανθρώπους σε νέα και διαφορετικά είδη. Μετά από μία ή δύο γενιές, άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στο φεγγάρι θα είναι πολλά εκατοστά ψηλότεροι από αυτούς που ζουν στη γη. Το σκελετό τους και τη μυϊκή δομή που έχουν και αντιστοιχεί στη βαρύτητα της γης και πούν ότι εγώ ζω στο φεγγάρι και θα βλέπουν
σαφώς θα αλλάξουν. Θα γίνουν ψηλότεροι και λεπτότεροι και μετά από κάποιες γενιές θα έχουν αναπτύξει τελείως δικά τους γονότυπα. Να προβλέψουμε τι θα συμβεί μετά από 10 ή 20 γενναίες. Θα πρέπει να έχεις τη μεγαλύτερη φαντασία από τον Λεονάρντο για να φανταστείς την εμφάνιση των μεταγενεστέρων απίκων των πλανητών. Τελικά θα καταλήξουμε στο πραγματικό σύμπαν του Star Trek. Όπως θα έχετε δει στο Star Trek, πετάνε σε όλο το γαλαξία και συναντούν όλων των ειδών τους εξωγήινους, αλλά βασικά όλοι έχουν δύο χέρια και κάποια περίεργα στοιχεία στα μέτωπά τους. Σε μερικά χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια πιστεύω ότι αυτή θα είναι η εικόνα. Και η αιτία είναι ότι όλα αυτά έλα, γύρισα, θα είναι τη ρίζα του στη γη. Τη βαρύτητα. Ανάλογα με το συγκεκριμένο περιβάλλον που ζουν, θα ακολουθήσουν μια γενετική γραμμή που θα είναι τελείως διαφορετική από κάθε άλλη και θα έχουν την ίδια ρίζα, αλλά θα διαφέρουν σαν τους Βάλκανς και Κλίνγκανς. Θα εισάγουμε διαφοροποίηση στο ανθρώπινο γένος. Η γη έχει γίνει πολύ μικρή για να διατηρήσει την ποικιλομορφία των πολιτισμών. Στη φύση, η ποικιλία είναι το κλειδί για την επιβίωση των ειδών. Και νομίζω ότι έτσι μόνο ο άνθρωπος θα διατηρήσει και θα επεκτείνει τη διαφορετικότητά του από εδώ στο σύμπαν. Ίσως η εξερεύνηση του σύμπαντος να είναι αναπόφευκτη. Μιλάμε για τους ανθρώπους και τη φυσική τους περιέργεια, που είναι από μόνη της μία βασική αρχή της ίδιας της ζωής. Η ζωή μπορεί να είναι ένα φαινόμενο που, όπως και η φωτιά, για να διατηρηθεί, να πρέπει συνέχεια να αναπτύσσεται. Η φωτιά πρέπει να καίει συνέχεια για να διατηρείται. Έτσι και η ζωή. Θα πρέπει συνέχεια να επεκτείνεται και να αναπτύσσεται σε νέες μεθόδους για να μπορέσει να μείνει ζωντανή σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Όντως είναι έτσι. Αθανασία μέσα από θεούς και θεές ή αθανασία μέσα από πράξεις αθάνατης σημαντικότητας. Μπορεί να είναι η κατάκτηση της Δύσης ή η κατάκτηση του Άρη. Και η αθανασία είναι πιο σημαντική από το ψωμί. Οι άνθρωποι θα πολεμήσουν για αυτήν και θα πεθάνουν για αυτήν. Όντως, έχει δίκιο. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν πάμε στον Άρη ή σε οποιοδήποτε άλλο πλανήτη δεν θα έχουμε θεκιακή θεούς για να μας προστατεύουν ή να μας φυλάσσουν. Φυσικά θα έχουμε. Ο Χριστός δεν περιορίζεται μόνο στη γη ή στους γήινους ουρανούς. Μπορεί να είναι ακόμα και στον αιανό ουρανό, μπορεί να είναι και στον σιρηνιακό ουρανό, μπορεί να είναι και στην Ευρώπη του Δία, μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεό. Γεια σας.